Με την ακρίβεια σε φρούτα και λαχανικά να χτυπάει κόκκινο, αρκετοί καταναλωτές κάνουν στροφή προς τις λαϊκές αγορές, προς αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων σε λογικές τιμές. Με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να είναι απλησίαστες όπως λένε, χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται στη λαϊκή της Θερίσου κάθε Παρασκευή. Πώς σας φαίνονται οι τιμές? Μια χαρά. Καλά είναι. Αναλόγως με τα κρύβια, καλά είναι. Παλεύονται. Καλές είναι. Έτσι, σε κάθε αγορά που πάμε, περίπου το ίδιο. Εντάξει, τρώγονται. Παρά σούπερ μάρκετ, καλά είναι. Οι τιμές είναι λογικές, κανονικές. Γιατί να φθηναίνουν, να κρυβαίνουν. Φυσιολογικά είναι τώρα, τελειώνουν τα πράγματα, ντομάτες αυτά. Κατά πλειοψηφία, οι καταναλωτές της ευρύτερης περιοχής έχουν εντοπίσει τους παραγωγούς που εμπιστεύονται και προχωρούν σε στοχευμένες αγορές. Έχω συγκεκριμένους που ψωνίζω πάντα. Γιατί στη λαϊκή υπάρχουν, είναι χθεσινό κόψιμο και είναι φρέσκα. Γιατί σε όλα τα σούπερ μάρκετ και σε όλα τα μανάβικα έχουν ψυγεία και είναι συντηρητικά. Πάντως οι αυξήσεις ακουμπούν αναπόφευκτα και τους πάγκους των λαϊκών αγορών. Οι τιμές των καυσίμων, η έλλειψη νερού αλλά και το υψηλό κόστος των εργατικών χεριών οδηγούν μοιραία σε αυξήσεις. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση στην τιμή της ντομάτας καθώς τα εγχώρια αποθέματα εξαντλούνται. Παρατηρείτε αύξηση σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα? Είναι οι ντομάτες, ας πούμε. Ντομάτα είναι πολύ ακριβή. Παρότι έχει κόστος. Έχουμε χαμηλό, ψηλό κόστος παραγωγής. Αυτό συμβαίνει και κρυβαίνουν και τα προϊόντα. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Οι τιμές είναι πάντα πάνω, το είπατε και εσείς, σε όλα τα πράγματα. Οι τιμές όμως είναι σταθερές. Όπως βλέπετε. Εντάξει, τα πιο πολλά έχουν αυξηθεί οι τιμές. Έχουν αυξηθεί οι τιμές και ο κόσμος έχει δίκιο που γκρινιάζει, γιατί οι συντάξεις είναι οι ίδιες, οι μισθοί είναι οι ίδιοι. Αλλά δυστυχώς και εμείς έχουμε δίκιο και ο κόσμος έχει δίκιο. Πού να το βρεις? Εμείς περιμέναμε, ας πούμε, ότι να υπάρχει μια μείωση φόρου τουλάχιστον σε εμάς. Εγώ δηλαδή θέλω, ας πούμε, σε πετρέλα στο αυτοκίνητο 500 ευρώ το μήνα και θέλω 800. Επίσης, σίκα, σταφύλια και φασολάκια καταγράφουν υψηλότερες τιμές το φετινό καλοκαίρι, μια και η εύρεσή τους έχει καταστεί δύσκολη υπόθεση.